Περισσότερα από 8.000 πλαστικά καλαμάκια παραδόθηκαν από κατοίκους και επιχειρηματίες της Εκκίνου με αντάλλαγμα βιοδιασπόμενα καλαμάκια, τα οποία παραχωρήθηκαν από το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Το μικρό νησί των Κυκλάδων έγινε έτσι το πρώτο νησί στην Ελλάδα που υποδέχθηκε το καλοκαίρι λέγοντας όχι στα πλαστικά καλαμάκια. Η Αγγελική Κοσμοπούλου είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος και εξηγεί τι μπορεί να προκαλέσει ένα μικρό αθώο καλαμάκι. Το καλαμάκι, όπως λέτε, είναι κάτι μικρό και φαινομενικά αθώο. Ωστόσο, είναι κάτι που χρησιμοποιούμε για λίγα λεπτά, συνήθως για ψυχαγωγικούς λόγους, δηλαδή για να απολαύσουμε το ποτό μας ή τον καφέ μας. Και παρόλα αυτά, μένει στη φύση για 200 χρόνια. Μένει στη φύση και δεν διασπάται. Είναι εκεί για πάντα. Και δεν είναι μόνο ότι δεν διασπάται, δεν εξαφανίζεται, είναι ότι διασπάται σε πολύ μικρά κομμάτια, τα οποία τραυματίζουν ή σκοτώνουν τα ζώα της θάλασσας και την ίδια στιγμή βρίσκονται ακόμα και στα ψάρια που θα έρθουν στο δικό μας πιάτο ως μικροπλαστικά πια. Παράλληλα με την ανταλλαγή, εθελοντές καθάρισαν παραλίες από πλαστικά καλαμάκια και άλλα απορρίμματα. Έχουμε βρει πλαστικά, έχουμε βρει καλαμάκια, αναπτήρες, σακούλες, σίδερα και συνεχίζουμε. Η διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων προβληματίζει έντονα τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων κάθε χρόνο και λιγότερο από το 30% προωθείται για ανακύκλωση. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν στις θάλασσες. Τα πλαστικά καλαμάκια είναι το 11ο πιο συχνό απόρριμμα στις ελληνικές παραλίες. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική την μείωση και ίσως τη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.